Είναι και η κυρία Ιωάννα Μαρία Γκέτσου, η οποία είναι μαζί με τον Άρη τον Σαλβάνο, χωρίς τον πολύτιμο συμπαραστάτη της και σύντροφό της, το σκύλο της. Καλημέρα. Α, εκείνο ο σκύλος. Είναι βέβαια. Εδώ είναι. Είναι εδώ η Μέη, τη βλέπετε μπροστά. Μαζί με την κυρία Γκέτσου. Καλημέρα, κυρία Γκέτσου. Για πετε μας, κυρία Γκέτσου, τι ακριβώς έγινε. Εσείς έχετε συνοδό. Να πούμε την κυρία Γκέτσου δεν βλέπει. Ναι. Έτσι. Θέμα, και για να μπορεί να κυλιθεί έχει ένα εκπαιδευμένο έτσι, σκύλο και λαμπραντόρ, οδηγό βέβαια. Ο οποίος την, μπορεί με ασφάλεια να την καθοδηγήσει έτσι. Και να τη συντροβεύσει και να κινηθεί με άνεση στους δρόμους. Κυρία Γκέτσου, τι έγινε, για πείτε μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα γλυκιά μου. Φυσικά, εγώ έχω ένα σκύλο οδηγό τυφλών και εκπροσωπώ χρόνια το κίνημα των σκύλων οδηγών. Διότι έχω εδρύσει και έναν ΜΚΟ που εκπαιδεύει και παρέχει εντελώς δωρεάν τέτοιους εκπαιδευμένους σκύλους σε ανθρώπους με απώλεια όρασης. Θες λοιπόν. Δηλαδή, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Και προχθές πήγα να μπω σε ένα λεωφορείο, στην ουσία μπήκα. Με το που με είδε ο οδηγός άρχισε να φωνάζει και να μας ζητάει να αποβιβάσω το σκύλο και στην ουσία και τον εαυτό μου. Όταν του είπα ότι υπάρχει νομοθεσία και οι σκύλοι αυτοί επιτρέπονται παντού, επικαλέσει το γεγονός ότι ο σκύλος δεν φορούσε φήμωτρο και εκεί του είπα ότι η νομοθεσία συγκεκριμένα προβλέπει πως οι σκύλοι οδηγοί τυφλών έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς να πρέπει να φορούν φήμωτρο. Να σας πω ότι έχω γνωρίσει άνθρωπο ο οποίος δεν βλέπει και έχει συνοδό σκύλο και ο σκύλος ο συνοδός είναι πολύ πιο ήμερος και από ένα πρόβατο. Είναι ειδικά εκπαιδευμένος και η κυρία Γκέτσου εκπαιδεύει και σκύλους, αλλά μένα μου έκανε εντύπωση συμπεριφορά. Είχε αντιληφθεί ο οδηγός του λεωφορείου ότι εσείς δεν βλέπετε, κυρία Γκέτσου? Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε αντιληφθεί. Εγώ μπήκα κανονικά με το σκύλο ο οποίος φορούσε το ειδικό σωμάτι εργασίας, κρατούσα και λευκό μπαστούνι, προσπαθούσα να το εξηγήσω και πολλοί κόσμος προσπάθησε να το εξηγήσει. Αλλά ο άνθρωπος θεώρησε σωστό, αντί να μιλήσει με τον ΟΑΣΑ κατευθείαν ή να ακούσει αυτά που του λέγαμε εμείς ή να κάνει μια σύνδεση στο διαδίκτυο, γιατί όλοι πλέον έχουμε smartphones συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Και να δει τι ισχύει, όχι. Και να δει τι ισχύει. Θεώρησε σωστό να επικοινωνήσει κάπως με την αστυνομία, όπως φάνηκε μετά, γιατί 2 χιλιόμετρα περίπου μετά, σε μια στάση λεωφορείου, περίμεναν τουλάχιστον 4-5 αστυνομικοί. Και όταν ο συνεργάτης που είχαμε ραντεβού έφτασε στο σημείο, μου είπε ότι ήταν τουλάχιστον 9. Αστυνομικοί με 2 μοτοσυκλέτες και έναν περιπολικό. 9 αστυνομικοί για να συλλάβουν. 9 αστυνομικοί, Άρη μου, για να συλλάβουν την κυρία και το σκύλο. Το τέρας εδώ. Το τέρας. Η αστυνομία γνώριζε τι λέει ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις. Η αστυνομία, κοιτάξτε, μάλλον η αστυνομία έλαβε κάποιο σήμα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο λεωφορείο. Γιατί μόλις εγώ αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν οι αστυνομικοί έξω από το λεωφορείο και ο οδηγός έχει πάει στην πόρτα και φωνάζει. Εγώ πήρα το σκύλο, βγήκα έξω από το λεωφορείο και σου λέω επειδή ο κύριος μάλλον κάλεσε την αστυνομία για εμένα, να το λύσουμε το πρόβλημα. Να δούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Και όταν οι αστυνομικοί με είδανε, σας στήσανε, σου λέει για μας, για αυτή την, για αυτή την κοπέλα. Αυτοί νομίζανε ότι είναι μια ιδιόρυθμη κυρία η οποία θέλει να βάλει το σκύλο της μέσα στο λεωφορείο. Δεν γνωρίζανε ότι αυτή η κυρία, έτσι, είναι τυφλή. Δεν το γνωρίζανε. Ναι, ναι, ναι. Κατόπιν εορτής μάλλον το συνειδητοποίησανε. Ο οδηγός είχε, αλλά αυτό. Με γάτες, Γιώργο, βλέπεις η γάτα εδώ, 2 σκυλιάδες. Ρε, το γεγονός ότι δεν έχει ορμήσει σε σένα είναι για μένα φαίνεται Άρη μου. Είναι το πρώτο. Εδώ είναι το τεστ. Το τεστ γίνεται με σένα. Κανονικά εσύ με τα χάλια που έχεις θα έπρεπε να σε είχε κατασπαράξει ο σκύλος. Αυτά τα σκυλιά κοινωνικοποιούνται και εκπαιδεύονται εντατικά. Συνεκπαιδεύονται με τους χειριστές που έχουν συνήθως ολική απώλεια όραση. 3-4 χρόνια εκπαιδεύονται αυτά τα σκυλιά. Τελικά ζήτησε συγγνώμη ο οδηγός. Ζήτησε συγγνώμη ο οδηγός. Κοιτάξτε, ναι, μετά η αστυνομία εμένα με βοήθησε εκεί στο δρόμο. Η αστυνομική που ήταν εκεί, πήγαμε στο τμήμα. Ο οδηγός ζήτησε συγγνώμη μετά από πάρα πολύ ώρα και όχι σε μένα, στο διοικητή του τμήματος. Όταν του δείξαμε την νομοθεσία, γιατί δεν τη γνωρίζανε την νομοθεσία οι αστυνομικοί.
Αυτός ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την νομοθεσία ή δεν είχε αντιληφθεί ότι εσείς δεν βλέπετε. Δεν ξέρω τι ακριβώς ισχυρίστηκε. Αυτός έκανε 15 τηλέφωνα σε συνδικαλιστές και δικηγόρους ο ΑΣΑ. Όταν είδε λοιπόν ότι είχα δίκιο εγώ και άδικο αυτός και η αστυνομία θέλοντας και μη, προφανώς θέλω να ελπίζω ότι ήθελαν, έπρεπε να υπερασπιστούν εμένα, άλλαξε mood, έκανε άλλαξε switch, διάθεση του. Άλλαξε διάθεση. Μπράβο όμως και σε εσάς, μπράβο και εσάς και το τσαγανό σας και μπράβο σε αυτό που κάνετε. Εμείς εδώ σήμερα το θέμα μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά η προβολή του θέματος είναι για να πούμε ότι ξέρετε κάτι, δεν έχετε ανάγκη από κατανόηση από τη δική μας πλευρά. Έχετε ανάγκη να δεχτούν όλοι οι υπόλοιποι ότι δεν διαφέρουμε σε τίποτα. Μπορεί να μην βλέπετε, αλλά έχετε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Δυστυχώς. Είμαι και ψυχολόγος στο νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης. Δουλεύετε, τι δουλειά κάνετε, Είμαι ψυχολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Μπράβο, κορίτσι μου. Και πραγματικά, εδώ θέλω να πω ότι ένα χρόνο που έχω διοριστεί, βλέπω τους ανθρώπους που έρχονται για να τους εξυπηρετήσω σε πολύ δύσκολες συνθήκες στη ζωή τους. Και συγκεκριμένα τα παιδιά, γιατί δουλεύω με παιδιά που έχουν ανίατες ασθένειες. Και σκύβω το κεφάλι και προσπαθώ πραγματικά να φανώ άνθρωπος και μέσα σε όλο αυτό το δέδαλο που έχουν μπλέξει και τις καινούριες συνθήκες της ζωής τους, να τους προσφέρω μια όαση, αν θέλετε, έστω και για μια στιγμή, να δουν ότι έχουν μπροστά τους έναν λογικό άνθρωπο που μπορούν να συνανοηθούν. Και αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Κάθε μέρα βλέπουν έναν τυφλό στον δρόμο, βλέπουν έναν άνθρωπο ηλικιωμένο. Και κάποιος είναι σε κάποια άλλη θέση, είναι σε ένα κατάστημα, σε ένα λεωφορείο. Γιατί να του φερθεί άσχημα αυτού του ανθρώπου? Εμείς χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε. Να είστε καλά. Και συνεχίστε έτσι, με αυτόν τον δυναμισμό και με αυτή τη διάθεση για κοινωνική προσφορά. Και μ' άρεσε αυτό που είπατε. Είμαι ψυχολόγος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και βλέπω τα προβλήματα των ανθρώπων. Δεν κάνατε λάθος. Εσείς τα βλέπετε καλύτερα από ό,τι τα βλέπουμε εμείς. Γιατί βλέπετε με τα μάτια της ψυχής σας. Αυτό είναι λίγο στερεότυπο. Εγώ είμαι. Καλά κάνετε και μου τη λέτε κιόλας. Έτσι είναι. Στερεότυπο είναι. Σοβαρά. Στερεότυπο είναι. Είναι στερεότυπο. Ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί με τα μέσα που έχει, με τη διάθεση που έχει. Δυστυχώς ξεχνάμε πολλά πράγματα. Τα οποία μπορεί να είναι πολύτιμα για εσάς, για παράδειγμα το να βλέπει, αλλά ο άλλος δεν τα βλέπει. Ενώ έχει τη δυνατότητα να τα δει. Και τα βλέπετε εσείς. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ.